τώρα μου στο μυαλό και λέω πόσο ταιριάζει, το σκέφτομαι μέρες τώρα αυτό, πόσο ταιριάζει με την εποχή μας και συνέβη με τον Άγιο Κοσμάτο Μετωλό και τον Αλιπασά. Ξέρετε, επειδή είμαι από την Ήπειρο, ο Αλιπασάς ήταν μία ιδιαίτερη περίπτωση, Πασά, και επειδή η μάνα του ήταν αρβανίτισσα χριστιανή ορθόδοξη, είχε και ο ίδιος μία συμπάθεια σε ό,τι ήταν ορθόδοξο. Απ' τη μια μεριά ήταν ο θρηλυκός Πασάς, ο σκληρότατος στα πάθη του και με τις γυναίκες που έφτασε να πνίξει την κυραφοσύνη, αλλά και στον πόλεμο σκληρός και εγωιστής. Άφησε όμως, δέστε τώρα, δύο γεγονότα, δύο πράγματα που μέχρι σήμερα το ένα υπηρετεί την Εκκλησία. Στα Γιάννενα νοιάστηκε πάρα πολύ για την τέχνη. Κατάφερε και επέβαλε στους Γιαννιώτες να γίνουν καλοί τεχνίτες. Στην Αργυρό-Χρυσοχοΐα, στα σκαλιστά τέμπλα, τα ξύλα, στην πέτρα και σε ό,τι άλλο είχε σχέση με την τέχνη. Και μέχρι σήμερα από όλο τον κόσμο, όσοι θέλουν καλά καντήλια, Ευαγγέλια, μηνιατά, Άγιο Πότηρα, πάνε στα Γιάννενα. Μέχρι σήμερα εκεί η τέχνη είναι πολύ βαθιά ριζωμένη. Και για φανταστείτε τώρα αυτό το έκανε ένας Πασάς, Τούρκος, να υπάρξει η τέχνη. Ή ξυλόγλυπτα. Ή ξυλόγλυπτα. Φτιάξαν τέμπλα, εικόνες, στασίδια. Ή πέτρες που χτίσαν τους ναούς και τα αγιοφύρια. Και μάλιστα θα σας φανεί παράξενο, αν πάμε καμιά εκδρομή εκεί στον νομό Ιωαννίνων και επισκεφτούμε κάποια μικρά μοναστηράκια ή εκκλησίες χωριών της εποχής του Αλιπασά, θα δείτε το τρελό να έχει έξω αναρτημένη, ζωγραφισμένη, την επιγραφή «Εγένετο ο πάνσεπτος ναός τούτος, φροντίδι του μεγάλου βεζίρι των Ιωαννίνων, το Αλιπασά». Δηλαδή έκανε φροντίδα και χρήματα και οτιδήποτε χρειάστηκε για να χτίσει μια εκκλησία σε ένα χωριό. Και τα σκέφτομαι αυτά και λέω, ο Θεός όταν θέλει, παίζει παιχνίδι που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Που μοιάζει σαν το σημερινό παιχνίδι που παίζει ο Θεός στην Κωνσταντινούπολη, όπου εμείς νομίζουμε ότι εκεί αντιπαλεύεται καθ' ολοκληρία το Ισλάμ με την Ορθοδοξία, και όπως άμα πάτε στον Αγιώργιο τον Κουδουνά, έχω πάει και πάω συχνά και είμαι εκεί και λειτουργώ κιόλας, αυτά τα βλέπω που θα σας πω, που να βλέπει κανένας χιλιάδες μουσουλμάνους, αν μπείτε στο ίντερνετ και δείτε φωτογραφίες, θα δείτε ουρές από εδώ μέχρι τη Γερακαού να περιμένουν οι μουσουλμάνοι να φτάσουν στον Αγιώργη να προσκυνήσουν και να βάλουν εμάς τους ορθόδοξους παπάδες, ο γερο Εφραίμ μου το έκανε και εμένα, να κάθουμε εκεί στην είσοδο με το πετραχύλι και να σκύβουν οι Τούρκοι και να τους σταυρώνουν. Βρε παπά μου, βρε γέροντα, αυτοί τι είναι όλοι εδώ. Πού ξέρω εγώ, παιδί μου, κάποιοι είναι κρυπτοχριστιανοί.
αλλά και πολλοί είναι μουσουλμάνοι που έρχονται να προσκυνήσουν την Παναγιά την ιδιώτησα που θα γιορτάσει τώρα τέλος του Σεπτέμβρη και τον Αγιώργη μας. Και να βλέπεις τώρα μια τεράστια εικόνα του Αγιώργη και να βλέπεις τους μουσουλμάνους να κάνουν μετάνοιες, να χτυπάνε το κεφάλι τους κάτω στα μάρμαρα και να φυλάνε τον Αγιώργη. Και να δίνουν τάματα που δεν μπορείτε να το φανταστείτε, λέει το Πατριαρχείο, ότι με το λάδι που δίνουν στη μνήμη του Αγιώργη φτάνουν οι 57 εκκλησίες της πόλης να ανάβουν τα καντήλια όλη τη χρονιά. Και τα ιδρύματα και το μέρος που τρώνε εκεί οι πατέρες, που είναι το μέρος που κάθονται, όλα αυτά τα χαρίζουν ποιοι, αυτοί που πάνε στον Αγιώργη. Και όταν φεύγαμε κάποια στιγμή, την τελευταία φορά που πήγα, πριν 3 χρόνια, έφευγα με την παρέα μου και μάλιστα ένας από αυτούς είναι ο κύριος που με υπηρετεί τις Κυριακές εδώ στον ναό και υπηρετεί το θυσιαστήριο και ήμασταν 9 άτομα. Σταματάει το περιπολικό, εγώ με τα ράσα μου, με τα γέλια μου, χαβάλωνα και σταματάει και λέει σε άπτεστα ελληνικά ο οδηγός, περάστε μέσα. Λέω, εγώ σκέφτηκα τι έκανα. Περιπολικό της αστυνομίας, της τούρτητη. Λέει, παπά, παίρνα μέσα να σε πάω στο λιμάνι. Γιατί στο νησί που είναι ο Αγιώργης, το Μπουγιούκαντά, το μεγάλο νησί, η Προποντίδα η μεγάλη, δεν αφήνουν αυτοκίνητα εκτός από τα κρατικά. Λέω, έχω και συνοδεία και του δείχνω τα άτομα. Όλοι μπέστε μέσα. Το τι μας είπε στον δρόμο ιστορίες και του λέω, μουσουλμάνος είσαι ναι. Κατεβαίνουμε κάτω στο λιμάνι. Και εγώ από την προηγούμενη φορά έψαχνα ένα φίλο μου που είχε ταβέρνα για να φάμε. Γιατί έχουν καλό φαΐ αυτοί. Και δεν τον έβρισκα. Πήγα, ήρθα εκεί που τον είχα εντοπίσει και να σας πω την ιστορία της προηγούμενης φοράς. Πηγαίνουμε με ένα ζευγάρι με το γιο μου, εγώ και αυτό το ζευγάρι, 4 άτομα, ένα γιοταχή είχαμε πάει στην πόλη. Και μας πάνε τα παιδιά αυτά που ο νεαρός ξέρει από πόλη, έχει σπίτι εκεί μένει και λέει ότι δεις μη τρομάξεις. Μόλις μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί που είχε μαγαζί μόνο με κεφτέδες, είναι και νηστεία τώρα, μας κάνει νόημα το αφεντικό να πάμε από την πίσω πλευρά. Πάμε από την πίσω, ένα ωραίο δωματιάκι. Και καθόμαστε εκεί στο τραπέζι. Έρχεται κάποια στιγμή το αφεντικό, κοπανάει την πόρτα με το πόδι, κλείνει, γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια και αρχίζει και κλαίει. Κλαίει και με γεμίζει δάκρυα. Περνάνε 10 λεπτά, με κοιτάει στα μάτια με μια λαχτάρα, με μάτια που έλαβα και μου λέει, για αυτούς εδώ Αλής, για μας Ηλίας. Παπά, λίγο να σε πάρω και πάμε σε ένα άλλο μικρό δωματιάκι και μέσα 10 λεπτά μου αξιωμολογήθηκε. Είμαι πλούτο χριστιανός, μου λέει. Τη δεύτερη φορά λοιπόν που πήγα και τον έψαχνα, του πήγαινα πέρα δόθε και δεν ήδη είχα βγάλει τα ράσα μου, γιατί λέει το Πατριαρχείο εκεί ότι τις κρίσιμες μέρες να μην κυκλοφορούμε με ράσα ή ειδείς. Με πλησιάζει ένας κύριος, δεν το βρίσκα που ήταν το μαγαζί. Μου λέει, τον Ηλία ψάχνεις. Εγώ τώρα λέω μέσα μου, πως μην λες τίποτα, τι να πεις. Σε παίρνει να πεις. Δεν λέω τίποτε. Μου λέει, εκεί είναι στο άλλο το στενό. Έφυγε από εδώ που ήταν, καλά τον ψάχνεις. Πάω και τον βρίσκω. Χοροπηδάει από τη χαρά του, με θυμάται 4 χρόνια μετά. Μ' αγκαλιάζει, με φυλάει και αφού μ' αγκάλιασε και χοροπήδηξε και βγήκαν φωτογραφίες, τον πιάνει λίγο το παράπονο και λέει, άκρε παπά μου,
Τώρα δεν έχω τόπο ούτε να ξομολογηθώ γιατί έχει εργάτες μέσα. Έκανα ανακαίνιση στο έκανα στον χώρο. Αλλά πιο πολύ δεν έχω να σας κεράσω κάτι. Και τι μου λέει στο αυτή. Θα πας κάτω στο λιμάνι, σε αυτό το μαγαζί, σε περιμένω. Πάω στο λιμάνι μετά από λίγη ώρα και ήταν καμιά δεκακαταριά, κλείσαν την πόρτα και τα φώτα και καθίσαμε, τα είπαμε, κάποιοι εξομολογήθηκαν, μου κάνουν μετάνοιες, φίλησαν το χέρι, μακάνισαν και λέω, εσείς, αυτοί οι χριστιανοί που ζουν το μαρτύριο της καθεμέρας μέχρι σήμερα. Νομίζετε ότι τον έχουμε το Θεό αποκλειστικότητα, ε. Καλά. Το πότε θα τον χάσουμε και δεν το πάρουμε και χαμπάρι, δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Και εμείς κοκορευόμαστε και σηκωνόμαστε και όρθιοι και κάνουμε και τους γεροντάδες, ενώ δεν έχουμε τύφλα γνώση από το τι είναι πνευματικότητα και τι είναι Θεός. Και λέμε και ιστορίες τον ένα στον άλλο και φωνάζουμε κιόλας και τσακωνόμαστε για τον Θεό. Ενώ μες στην καρδιά μας είπε ο Θεός. Να σας πω και την δεύτερη ιστορία τώρα με τον Άγιο Κοσμά και τον Αλυπασά και να τελειώσω. Γιατί σήμερα προβλέπεται ξημέρωμα. Έτσι προβλέπεται. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τον λάτρευε ο Αλυπασάς. Τόσο πολύ τον λάτρευε, κάθε φορά πήγαινε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν έφτανε στα Γιάννενα, πήγαινε και τον προσκυνούσε, τον έβλεπε. Τσατίστηκαν οι μουφτίδες και οι Εβραίοι, γιατί μωρέ αυτόν τον καλόγερο τον έχεις τόσο ψηλά. Και έλεγε ο Αλυπασάς, φέρτε μου πρέ έναν δικό μας, ή δικό σας, λέει ο Βραίοι, τέτοιο να του φιλήσω τα πόδια. Δεν υπάρχει τέτοιο σαν τον Άγιο Κοσμά. Τον μίσησαν όμως οι Εβραίοι και θέλησαν να τον ξεκάνουν. Και πάνε στον Αλή Πασά και τι του λένε. Πασά μου, πολύ ψηλά τον έχεις αυτόν, τον έχεις για Άγιο. Θέλεις εμείς να σου αποδείξουμε ότι δεν είναι Άγιος. Πώς μπρέτα να μου το αποδείξετε. Εμείς Πασά μου ξέρουμε να φτιάχνουμε τα φαρμάκια. Θα σου φτιάξουμε ένα φαρμάκι δυνατό και όταν θα ξανάρθει ο καλόγερος θα δούμε εκεί και θα το δώσεις να το πιει. Κι αν είναι Άγιος θα σωθεί, αλλά αν δεν είναι Άγιος θα ψοφίσει. Άρεσε του Πασά. Ωραία, λέει, για να το δοκιμάσουμε τώρα. Έρχεται ο καλογεράκος μας και ήταν και ένας μικρούλης, μικροκαμωμένος, καημένος, που για να κηρύξει στον κόσμο που βαλούσε μαζί του και ένα σκαμνί, το βάζε, πατούσε πάνω για να το βλέπουν. Πάει λοιπόν, καλεί τους μουφτίδες, καλεί το παλάτι, καλοί τους έρχονται οι Εβραίοι και τι του λένε τώρα, τι του λένε. Έχουμε αυτό το φαρμάκι. Αλλά λένε οι χριστιανοί ότι σώζονται και δεν τους πειράζει το φαρμάκι. Αλλά Πασά μου, δεν θα τον αφήσεις να κάνει το σταυρό ή να το σταυρώσει. Γιατί όταν κάνουν το σταυρό οι χριστιανοί, αλλάζει το φαρμάκι και δεν πιάνει. Θα το πιει χωρίς το σταυρό. Του το δίνουν λοιπόν. Κάνει παρκοή ο Άγιος. Σκέφτεται όμως πώς να μην το σταυρώσω και να το πιω Θεέ μου. Και τι σκέφτηκε να κάνει. Όπως ήταν η κούπα όλοι, τι τους λέει, τον φωτίζει ο Θεός. Πασά μου, από ποια μεριά να το πιω, από αυτήν, από αυτήν, από αυτήν ή από αυτήν. Και το σταυρώνει και το ευλογάει. Ποιες τον πρέ, βιάζοντα κιόλας να δει το γεγονός.
Πιες το βρε από όπου να νάιτε. Και το πίνει. Γουρλώνει λέει τα μάτια του ο Πασάς. Γουρλώνουν τα μάτια και οι Εβραίοι περιμένοντας ξέραν τη φαρμάκη. Τελειώνουν. Τελευταία γουλιά. Τώρα Πασά μου, κάνε μου και εμένα μια χάρη. Ναι, μπρε. Θαύμασε ο Πασάς του φίλου του. Ρίξε ένα ξέπλυμα εδώ, λέει, λίγο νερό και πες τον Ωβραίο να το πιει. Και το πίνει ο Ωβραίος και μένει εκεί. Και γίνεται ο Άγιος Κοσμάς δυο και τρεις φορές πιο τιμημένος από τον Αγί Πασά. Αυτό το γεγονός δεν είναι γραμμένο σε θρησκευτικό βιβλίο δικό μας. Είναι γραμμένο σε χειρόγραφο ιδιόχειρο στη ζωή του Αγίου Πασά. Αν πάτε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και ζητήσετε τα χειρόγραφα της ζωής του Αγίου Πασά, θα το βρείτε εκεί μέσα. Το διάβασα. Γιατί μου είπαν ότι υπάρχει. Και σκέφτηκα τώρα εγώ, γιατί ξεσηκώσαμε μεγάλον θόρυβο τι πειράζει και τι δεν πειράζει από φάρμακα, από φαρμάκια, από εμβόλια, από τούτα, από εκείνο. Γιατί, πολύ απλά, γιατί δεν πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι ο σταυρός μας, δεν πιστεύουμε ότι η ευλογία μας, δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έχει δύναμη. Εγώ το σκέφτομαι πολύ αυτές τις μέρες. Λέω, κάναμε μωρέ τόσο μικρούλι το Θεό μας, τόσο αδύναμο που ο διάβολος και ο Αντίχριστος και το ένα και το άλλο διαφεντεύει απέναντι στο Θεό μας. Γιατί μωρέ, γιατί, ποιος είναι πιο δυνατός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άμα δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι δυνατός, ότι η ευλογία του. Το είδατε μωρέ στον Προκόπη στην Εύβοια. Το είδατε μωρέ στον Προκόπη. Που πήραν τις εικόνες και τις κάναν γύρω γύρω και έβρεξε. Και δεν ρωτήσετε γιατί έβρεξε μόνο εκεί. Όχι. Κι αλλού προστατεύτηκαν. Παρεκκλήσα, εξοκλήσα σπίτια. Πού. Εκεί που ίσως κάναν την προσευχή. Ξέρετε τι ξεχάσαμε. Δίνουμε στο Θεό όλα. Η γιαγιά μου με είχε μάθει στο χωριό μου. Όταν αρρωσταίναμε, λέει η γιαγιά, σε ένα χωριό που το νοσοκομείο από εκεί, γιατί δεν είχαμε δημόσιο δρόμο με αυτοκίνητα, ποδαράκια και λογάκια. Τίποτα άλλο. Για να φτάσουμε στο νοσοκομείο ήθελε 6-7 ώρες με τα πόδια. Άρα, ό,τι κάνουμε στο χωριό μόνοι μας. Γιατρός, ποτέ. Και τι κάνατε, ρε γιαγιά. Είχαμε, λέει, 14 εκκλησίες γύρω-γύρω στο χωριό, η κάθε οικογένεια και από μία, και η κάθε εκκλησία αφιερωμένη σε μια αρρώστια στον Άγιο, τη γιατρεύει. Και όταν αρρώστηκε κάποιος, και ιδιαίτερα αν ήταν παιδί, πηγαίναμε, λέει, εκεί, ξενυχτούσαμε 1-2-3 μέρες, ανάβαμε τα καντήλια και έχαμε το λάδι που είχαμε όλοι στα σπίτια μας, καθόμασταν μια εβδομάδα άλαβη και προσευχόμασταν για να μας ακούσει ο Θεός. Εμείς τώρα προσευχόμαστε στην Αγία Τηλεόραση. Το πόσες μετάνοιες κάνουμε στην Αγία Τηλεόραση κάθε βράδυ, δεν λέγεται. Περιμένετε την Αγία Τηλεόραση να μας σώσει. Ποιος αρπάζει τους χαιρετισμούς, την παράκληση, τους Αγίους να φωνάξει. Σχεδόν κανένας. Και γι' αυτό και σχεδόν καθόλου δεν μας ακούει ο Θεός. Να προσευχηθούμε λοιπόν να μάθουμε το μάθημα. Παίρνουμε μαθήματα το ένα μετά το άλλο και δεν τα παίρνουμε. Δεν τα παίρνουμε. Και έχουμε και έναν δεσπότη ο οποίος συνέχεια μας βάζει προφητείες. Προφητείες που δεν γίνονται. Βρε δεσπότη, είναι δυνατόν με προφητείες να πιστέψει ο κόσμος που
και δεν γίνονται κιόλα. Με μετάνοια θα πιστέψει ο κόσμος. Σας παρακαλώ να μάθουμε να προσευχόμαστε. Διάβασα ένα κειμενάκι χτες. Μου το έδειξε, ήρθε ένας γιατρός να εξομολογηθεί γιος του πνευματικού μου που είχα όταν ήμουν φοιτητής. Και μου λέει, κοίτα, διάβασα τι μου ήρθε. Δάκρυσα. Στο Προκόπη λέει το θαύμα δεν έγινε αφού έβρεξε. Στο Προκόπη το θαύμα έγινε γιατί θυμήθηκαν τους Αγίους που δεν τους θυμόμαστε εμείς. Έχω εδώ τόσα Άγια Λείψα, μα ποιος το πήρε αγκαλιά να φωνάξει Αγία μου, Αρχάγγελέ μου, Άγιέ μου, κανένας. Αύριο δεν θα έχουμε εδώ παράκληση, γιατί θα πάω στην Μεγάλη Παναγία που είναι το προσκύνημα, κάνουμε εκεί την παράκληση. Έχουμε σειρά ιερείς εκεί πάμε. Θα έχουμε Πέμπτη και Παρασκευή και το Σάββατο στην Άγια Νωρία θα κάνουμε την αγρυπνία του 14ου. Σας παρακαλώ και έρθετε, θέλω να επιμονήσετε όλοι και θα σας κεράσω. Τώρα θα μείνετε όσοι θέλετε για εξομολόγηση. Θέλω όμως μία χάρη. Επειδή τα αφήσατε τελευταίες μέρες και επειδή γίνεται ένας σχετικός χαμός που βλέπετε, ξέρω τι γίνεται, σύντομα, τα πολλά της ιστορίας σας θα πούμε εδώ θα είναι και του Σεπτέμβριο, και τον Οκτώβριο, και τον Νοέμβριο, και τον Δεκέμβριο, και τον Γενάρη, και τον Φλεβάρι. Αν θέλει ο Θεός, και αν δεν θέλει, wow. Δόξα τω Θεώ. Διευχόν των Αγίων Πατέρων Τιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.